Το επόμενο σημαντικό βήμα τοποθετείται στις 25 Μαΐου... όταν, κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής των Λοιμήχους θα ανοίξουν τα καταστήματα της εστίασης... κάτω από συγκεκριμένα μέτρα υγιεινής και προστασίας... και της στήριξης των αποστάσεων. Για τη στήριξή τους, με τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή... και θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου... δίνεται στους Δήμους η δυνατότητα να αυξήσουν ως και 100 του κοινόχρηστου χώρου στου οποίου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να μειώνουν τα δημοτικά τέλη κατά 50%. Σημειώνεται ότι συνολικά στα τέσσερα στάδια επανεκκίνηση τη οικονομία από τι 4 έω τι 25 Μαου επιστρέφουν σε λειτουργία 197.000 επιχειρήσει, δηλαδή το 65% των επιχειρήσεων που ήταν σε αναστολή εργασίας επανέρχονται στην εργασία τους 532.000 εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 77% των εργαζομένων του συνόλου των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα συνεκτικό σχέδιο για την επανεκκίνηση του τουρισμού, το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Δεδομένη τη σημασία του τουρισμού και τη εστίαση για την οικονομία τη χώρα, ιδίω κατά το δεύτερο εξάμεινο τη χρονιά, το σχέδιό μας θα καλύπτει όλο το τρίπτυχο εργασία, φορολογία, ρευστότητα. Για να στηρίξουμε την απασχόληση και το εισόδημα, θα κάνουμε όσο μπορούμε. Α μην τρέφουμε όμω αυταπάτε. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό. Και δεν πρέπει να συγκρίνεται με αυτό. Γιατί κλείσαμε την οικονομία και μείναμε σπίτι για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Για να μείνουμε υγιείς. Και θυσιάσαμε οικειοθελώς ένα μέρος της ευημερία μας για να το πετύχουμε. Φέτος λοιπόν, στον τομέα του τουρισμού, ξεκινάμε από το μηδέν. Ό,τι κερδίσουμε θα είναι επιτυχία. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από μια πολύ μικρότερη τουριστική πίτα. Την περασμένη Παρασκευή, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο ESM, υιοθέτησε την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για την άμεση ενεργοποίηση των πιστοληπτικών γραμμών του μηχανισμού με ευνοϊκού όρου για όλα τα κράτη-μέλη, σχετιζόμενου με την αντιμετώπιση τη πανδημία του κορονοϊού. Εκκρεμούν, ωστόσο, ακόμη οι αποφάσει που αφορούν στην ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματο ΣΟΥΡ, από το οποίο η Ελλάδα επιδιώκει να λάβει σημαντικά κονδύλια για τη βραχυχρόνια στήριξη τη απασχόληση και των εισοδημάτων των εργαζομένων. Εκκρεμεί επίση η δημιουργία του πανευρωπαϊκού εργαλείου χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα ζητά αυτό να είναι γενναίο, έμπροστο βαρές, μεγάλης διάρκειας και ευέλικτο. Θα πρέπει να περικλεί επιχορηγήσεις και να αφορά κυρίως κλάδους της οικονομίας και χώρες της Ένωσης που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.